Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το θέμα μου σήμερα έχει να κάνει με τη μυοκαρδίτιδα από τη σκοπιά του ρευματολόγου. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων με τις χορηγούς εταιρείες για την ομιλία αυτή. Ως ορισμός της μυοκαρδίτιδας είναι ο εξής: η φλεγμονώδης απάντηση του μυοκαρδίου σε λοιμώδη τοξικά ή αυτοάνοσα αίτια, που χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδη διήθηση με συνοδό νέκρωση των μυοκαρδιακών κυττάρων. Τα ρευματολογικά νοσήματα που μπορούν να επιπλακούν με μυοκαρδίτιδα είναι ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, η ρευματοειδή αρθρίτιδα, το συστηματικό σκληρόδερμα, οι φλεγμονώδεις μυοπάθειες και οι πρωτοπαθείς αγκίτιδες και η σαρκοείδωση. Ανάλογα με την παθοφυσιολογία του υποκείμενου νοσήματος, οι μηχανισμοί προσβολής του μυοκαρδίου είναι οι εξής: συστηματική φλεγμονή, η μικροαγκιοπάθεια και η αγκίτιδα. Επιπλέον, οι ανοσολογικές διαταραχές, η συνυπάρχουσα μυοσίτιδα και ο βαθμός ενεργότητας της νόσου προκαλούν προγνωστικοί παράγοντες εξέλιξης. Η φλεγμονώδης διήθηση και η αγκίτιδα οδηγούν σε υπερτροφία, ίνωση και μειωμένη σταλτικότητα, ενώ η μικροαγκιοπάθεια σε εστιακή ισχαιμία και ίνωση. Οι στόχοι αυτών των τριών μηχανισμών είναι το μυοκάρδιο και το ερυθισματαγωγό σύστημα. Στον πίνακα αυτό έχουμε συγκεντρώσει τους μηχανισμούς με τους οποίους προκαλείται η μυοκαρδιακή προσβολή στα διάφορα ρευματολογικά νοσήματα. Λίγα λόγια για την κλινική εικόνα στα ρευματολογικά νοσήματα. Η κλινική εικόνα είναι εξαιρετικά ετερογενής, ανάλογα με τη βαρύτητα, τον χαρακτήρα των συμπτωμάτων, την εντόπιση και την έκταση της βλάβης. Το φάσμα της είναι ευρύ και κινείται από την ασυμπτωματική ή αλλιώς υποκλινική μορφή έως τη σοβαρού βαθμού διαταραχή της καρδιακής λειτουργίας. Συνήθως εκφράζεται υποκλινικά και αρκετές φορές διαλάθη της προσοχής. Εξελίσσεται σε συμφορητική μυοκαρδιοπάθεια. Και τα συχνότερα, αυτά που παρατηρούμε συχνότερα είναι αριθμίες και διαταραχές αγωγημότητος. Ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος είναι ένα αυτοάνοσο πολυσυστηματικό νόσημα, χαρακτηριζόμενο από εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων, παραγωγή αυτοαντισωμάτων και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια τόσο στην κλινική του έκφραση όσο στα εργαστηριακά του ευρήματα και την πρόγνωση. Η μυοκαρδίτιδα επί εδάφους συστηματικού ερυθυματώδους λύκου προκαλείται μέσω φλεγμονώδης διήθησης ή και αγκίτιδας των μικρών αγκίων. Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από έβρεση μικρών εστιών ινιδοειδούς νέκρωσης, ενώ ο ανοσοφθορισμός αποκαλύπτει εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων και κλασμάτων συμπληρώματος. Τα κυκλοφορούντα αυτοαντισώματα και κυρίως οι αντικαρδιολιπίνες και το αντιρρώο αντίσωμα συσχετίζονται με τη δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας. Η υποψία μυοκαρδίτιδας θα πρέπει να τίθεται σε οποιονδήποτε ασθενή που πάσχει από συστηματικό ερυθυματώδη λύκο και εμφανίζει αρρυθμία ή κάποια διαταραχή αγωγημότητος. Και αυτό γιατί είναι αρκετά σπάνιο στους ενήλικες ασθενείς με λύκο. Το αντιρρώο αντίσωμα φαίνεται πως έχει άμεση σχέση με τις διαταραχές αγωγημότητος. Αυτό όμως μένει να διερευνηθεί αν έχει κάποιο άμεσο αρρυθμιογόνο ρόλο. Αυτό στηρίχθηκε στο γεγονός ότι παρατηρήθηκαν γεννήσεις νεογνών από μητέρες που έπασχαν από συστηματικό ερυθυματώδη λύκο και είχαν θετικά αντιρρώ και αντιλά αντισώματα και αυτά τα νεογνά είχαν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πλήρους κολποκυλιακού αποκλεισμού. Αυτό μάλλον συμβαίνει λόγω της διαπλακουντιακής μεταφοράς του αντισώματος αυτού στα έμβρια. Αναφορικά με τη θεραπεία της μυοκαρδίτιδας επί συστηματικού ερυθυματώδου λύκου, θα πρέπει να πούμε ότι επιλέγεται ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και φυσικά εξατομικεύεται. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ξεκινάμε με ενδοφλέβες όσες μεθυλπρεδιζολόνης, ένα γραμμάριο για τρεις ημέρες. Ακολουθεί χορήγηση ενδοφλέβειας πρεδιζόνης σε δόση 1 μιλιγκράμμα ανά χιλιόγραμμα βάρους σώματος ημερησίως με σταδιακή μείωση. Ανοσορυθμιστικά φάρμακα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και αυτά είναι κυρίως η κυκλοφοσφαμίδη, η αζαθιοπρίνη, η μυκοφαινολάτη μοφετήλ. Επί αποτυχίας όλων αυτών, πολύ καλά αποτελέσματα έχουν βρεθεί από την ενδοφλέβια χορήγηση της γάμας φερίνης. Φυσικά θα πρέπει να συγχορηγούνται αντιπερτασικά φάρμακα, όπως η αναστολή μετατρεπτικού ενζήμου της αγκιοτενζίνης και η β' αναστολής. Από μια καλά σχεδιασμένη θεραπευτική προσέγγιση, θα πρέπει να περιμένουμε ότι οι βλάβες θα υποστρέψουν σε 6 μήνες. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι ένα συχνό νόσημα που εκφράζεται με συμμετρική πολυαρθρίτιδα μικρών και μεγάλων αρθρώσεων, χαρακτηρίζεται από παρουσία αυτοαντισωμάτων, κυρίως έναντι του ρευματοειδούς παράγοντα και των κυτρουλινοποιημένων πεπτιδίων. Η οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι βαρύτερη και σχετίζεται με σκελετικές εκδηλώσεις. Η μυοκαρδίτιδα επί εδάφους ρευματοειδούς αρθρίτιδας προκαλείται μέσω φλεγμονώδους δίθησης του μυοκαρδίου και του συστήματος αγωγής. Ιστολογικά διακρίνεται σε δύο τύπους. Ο πρώτος τύπος περιλαμβάνει ένα ιστικό δίθημα από μονοκύτταρα, ενώ ο δεύτερος περιλαμβάνει σχηματισμό κοκκιωμάτων, ιδίως στην αριστερά κοιλία. Και παρατηρείται σε οροθετικούς ασθενείς που έχουν και ρευματοειδείο ζήτες εκτατικές επιφάνειες σώματός τους.
Τρεις είναι οι παράγοντες που αυξάνουν την επίπτωση της μυοκαρδίτιδας στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και αυτή είναι η υψηλή ενεργότητα του νοσήματος, το μακράς διάρκειας νόσημα και οι εξοσκελετικές εκδηλώσεις. Θεραπευτικά χορηγούνται τη MARTS, είτε ως μονοθεραπεία είτε ως συνδυασμός, μεθοτρεξάτη, λεφλουνομίδη, σουλφασαλαζίνη, υδροξυκλωροκίνη. Έχει δοκιμαστεί ο συνδυασμός μεθοτρεξάτης και αντι-TNF και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μειώνουν αρκετά την καρδιακιακή θνησιμότητα, ενώ οι αντι-TNF παράγοντες έχει βρεθεί ότι βελτιώνουν τη διαστολική λειτουργία σε 6-12 μήνες, βέβαια αποφεύγονται σε βαριά καρδιακή ανεπάρκεια. Το συστηματικό σκληρόδερμα είναι ένα σπάνιο νόσημα, διαχωρίζεται σε περιορισμένο και διάχυτο. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς έχουν θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα και χαρακτηρίζεται από μικροαγγειοπάθεια και αισθητική ίνωση. Το παρατεταμένο ρεϊνό φαινόμενο, η συνυπάρχουσα μυοσίτιδα και τα θετικά αντι-RMP αντισώματα είναι οι τρεις παράγοντες που προδιαθέτουν τον ασθενή με σκληρόδερμα να αναπτύξει μυοκαρδίτιδα. Συχνότερα θα τη βρούμε στο διάχυτο σκληρόδερμα και πρέπει να τίθεται η υποψία της ύπαρξής της σε οποιονδήποτε ασθενή πάσχει από σκληρόδερμα και παρουσιάζει μια ήπια και σταθερή αύξηση του UKMB, της τροπονίνης, αλλά και ύπαρξη περικαρδιακής συλλογής των υπερηχογράφημα καρδιάς. Η πρώιμη νόσος, οι έκτακτες κοιλιακές συστολές, η δυσκυνησία τυχωμάτων και τα θετικά ΑΝΚΑ αντισώματα είναι και αυτοί παράγοντες που προδιαθέτουν για μυοκαρδίτιδα στο σκληρόδερμα. Είναι γνωστό ότι οι σκληροδερματικοί ασθενείς δεν έχουν θετικά ΑΝΚΑ αντισώματα, αλλά παρόλα αυτά σε κάποιες μελέτες έχει βρεθεί μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα σε μυοκαρδίτιδα επί σκληροδέρματος και σε θετικά ΑΝΚΑ αντισώματα και ιδιαίτερα έναντι αυτά της πρωτεϊνάσης 3. Ιστολογικά έχουμε, όπως είπε και ο κύριος Ξηδώνας πριν, ίνωση μυοϊνοβλάστες και διαιθήσεις από μακροφάγα και ταυτύτερα. Καμία θεραπεία έως τώρα δεν είναι συστηματική για το σκληρόδερμα. Αποτελεσματικότερες είναι οι θεραπείες στους ασθενείς που έχουν χαμηλότερου βαθμού ίνωση. Και ο κύριος στόχος για την θεραπεία της μυοκαρδίδας στο σκληρόδερμα είναι να μπορέσουμε να ελέγξουμε απόλυτα τη συμπτωματολογία. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγονται υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, διότι υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος πυροδότησης νεφρικής κρίσης σκληροδέρματος. Αν πάλι χρειαστεί να χορηγήσουμε, θα χορηγήσουμε πρεδνιζόνη σε χαμηλότερη δοσολογία, σε αυτή του μισού μίλιγκραμμα αναχιλιόρμο βάρους ημερησίως, που σταδιακά θα μειώνεται 5 μίλιγκραμμα κάθε 10 ημέρες, ώσπου να φτάσουμε στην χαμηλότερη ασφαλέστερη δόση, δηλαδή των 20 μίλιγκραμμα. Επιπλέον, χορηγείται κυκλοφοσφαμίδη, είτε ενδοφλέβια είτε από του στόματος, συνολικά ως τα 6 γραμμάρια. Θα ακολουθεί ως θεραπεία συντήρησης σε ζαθιοπρίνη. Σε ανθεκτικές περιπτώσεις μπορούμε να χορηγήσουμε συνδυασμό κυκλοφοσφαμίδης με ριτουξιμάμπη και φυσικά αντιπερτασικά όπως αναστολής μετατρεπτικού ενζήμα γιοτενσίνης και άλλους αγκιδιοσταλτικούς παράγοντες. Οι φλεγμονώδεις μυοπάθειες, εδώ σε αυτήν την κατηγορία νοσημάτων, περιλαμβάνονται δύο νοσήματα, η δερματομυοσίτιδα και η πολιομυοσίτιδα. Είναι δύο οντότητες που έχουν κοινή κλινική έκφραση, κοινά εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα. Η μυοκαρδίτιδα που συμβαίνει στις φλεγμονώδεις μυοπάθειες προκαλείται μέσω φλεγμονώδους δίθησης του μυοκαρδίου. Μπορεί να συμβεί η μυοκαρδίτιδα είτε ταυτόχρονα με τη φλεγμονή των μυών, αλλά ακόμα και όταν το νόσημα ελέγχεται και έχει χαμηλή ενεργότητα. Τα ιστολογικά ευρήματα του μυοκαρδίου θα είναι ίδια με τα αντίστοιχα ευρήματα από το σκελετικό μυ. Στη διάγνωση βοηθάει πάρα πολύ η μαγνητική τομογραφία καρδιάς για την πρώιμη διάγνωση κυρίως της υποκλινικής μορφής αλλά και μετά για το follow-up των ασθενών και θα βρούμε αυξημένα ένσημα όπως τροπονίνη που είναι ο πλέον αξιόπιστος δείκτης με μεγάλη ειδικότητα και κρεατινίνη κοινάση, τα ένσημα από τα οποία θα είναι αυξημένα και κυρίως το κλάσμα MP που παράγεται από την καρδιά. Θεραπευτικά η εμπειρία είναι εμπειρική θεραπεία, περιλαμβάνει κορτικοστεροειδή, ανοσοτροποποιητικά, επί αποτυχίας τους rituximab, αντιπερτασικά, ενώ τοποθετείται βηματοδότηση σε περιπτώσεις πλήρους κολποκυλιακού αποκλεισμού. Σχετικά με τις αγκίτιδες, θα αναλύσουμε το σύνδρομο Τσαρκ-Στράους ή αλλιώς την ζωνοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγκίτιδα, που είναι μια σπάνια φλεγμονώδης νεκρωτική αγκίτιδα. Για τη διάγνωσή της πρέπει να υπάρχει παλαιότερο ιστορικό άσθματος, περιφερική ζωνοφιλία και πολυσυστηματική προσβολή. Όταν προσβληθεί η καρδιά, το ίδιο το νόσημα έχει από μόνο του κακή πρόγνωση. Η οζυνοφιλική μυοκαρδίτιδα είναι η συχνότερη μορφή, ο συχνότερος τύπος μυοκαρδίτιδας που εμφανίζεται στο Τσαρκ-Στράους σύνδρομο. Προκαλείται μέσω άμεσης διήθησης του μυοκαρδίου από οζυνόφυλλα με αποτέλεσμα την ίνωση και μέσω του μοντέλου της αγκίτιδας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μιμείται το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου τόσο κλινικά όσο εργαστηριακά και απεικονιστικά και βέβαια έχει αρνητική στεφανιογραφία. Θεραπευτικά χορηγούμε όσες μεθυλπρεδιζολόνης, ακολουθεί ενδοφλέβια πρεδιζόνη ως την κλινική ύφεση, κυκλοφοσφαμίδη είτε από του στόματος είτε ενδοφλεβίως, οι 12 ενχύσεις έχουν σχετιστεί με λιγότερες υποτροπές και ζαθιοπρίνη ως συντήρηση.
Ακολουθεί η κοκκιωμάτωση Βέγκενερ, που είναι και αυτή μια σπάνια συστηματική αγκίτιδα. Χαρακτηρίζεται από ύπαρξη κοκκιωματώδων διηθυμάτων στο αναπνευστικό σύστημα, στους νεφρούς και σε άλλα όργανα. Σχετίζεται με παρουσία σε άγκα αντισωμάτων και ειδικά εναντί PR3. Προκαλεί μυοκαρδίτιδα μέσω φλεγμονώδους διήθησης του μυοκαρδίου αλλά και μέσω αγκίτιδας. Εμφανίζεται σε ασθενείς που έχουν αυξημένη ενεργότητα νόσου και αντιστέκονται στη θεραπεία. Χορηγούμε πάλι ενδοφλέβες όσοι μεθύλ πρεδνιζολόνης. Ακολουθεί πρεδνιζόνη με προοδευτική μείωση, κυκλοφοσφαμίδη, αζαθιοπρίνη και επί αποτυχίας όλων αυτών ρητούξιμαπ. Και τέλος, η σαρκοείδωση, μια σπάνια συστηματική κοκκιωματώδης νόσος, αγνώστου αιτιολογίας. Δεν είναι αμυγός ρευματολογικό νόσος, εμπλέκονται οι ρευματολόγοι όταν προσβληθούν οι αρθρώσεις. Προκαλεί την σαρκοειδική μυοκαρδίτιδα μέσω φλεγμονώδους διήθησης του μυοκαρδίου. Οι βλάβες συχνότερα παντώνται στο τείχωμα της αριστεράς κοιλίας, στο δεξιό κόλπο, στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα και στους μύες. Η βιοψία παρουσιάζει υψηλό ποσοστό ψευδός αρνητικών αποτελεσμάτων. Συνήθως εκφράζεται υποκλινικά, ένα μόνο 5% είναι συμπτωματική και όταν παρουσιάζεται συμπτωματικά θα παρατηρήσουμε διαταραχές επαναπόλωσης, κοιλιακές και κολπικές αρρυθμίες, πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό και περικαρδιακή συλλογή. Εξελίσσεται σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και ευνίδιο θάνατο. Στη διάγνωση συμβάλλουν τα αυξημένα επίπεδα σάσε. Θεραπευτικά χορηγούμε κορτικοειδή από του στόματος πρεδνιζόνη σε δόση 30 έως 60 μίλιγκραμμ ημερησίως για 8 με 12 εβδομάδες. Ακολουθεί προοδευτική μείωση στη δόση των 10 έως 20 μίλιγκραμμ την ημέρα για 6 μήνες. Απεινιδωτής τοποθετείται σε περιπτώσεις όπου έχουμε κοιλιακή ταχυκαρδία. Συμπερασματικά, η μυοκαρδίτιδα είναι μια συνήθις επιπλοκή στα αυτοάνωσα ρευματολογικά νοσήματα. Πρόκειται για μια μείζωνα διαταραχή όταν συμβεί. Το κλινικό της φάσμα κινείται από την υποκλινική μορφή έως τη σημαντική διαταραχή της καρδιακής λειτουργίας. Συχνότερα παρατηρούνται αρρυθμίες και διαταραχές αγωγημότητος. Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική, καθώς καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ανοσοτροποποιητική αγωγή και την έκβαση. Απαραίτητη θεωρείται συνεργασία ρευματολόγων-καρδιολόγων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.